σε ψάχνα. Έλα, Βούλα. Τι κάνεις, Μιχαήλα? Καλά. Έχει μου... το αυτοκίνητο. Πάμε να μου δείξεις κανένα ναι, σοκάκι. Εγώ ξέρω πού να πάω. Πού θα πάμε? Κάπου. Ακολούθησέ μου. Μα δεν μπορώ, κουράστηκα. Εγώ μπορώ. Πρέπει να δει εκεί κανένα φίδι. Φίδι. Εγώ ναι. Μία παλιά πόρτα. Εγώ θα με ξαναγήσω. Θα με ξαναγήσεις. Κοίτα αυτά. Εδώ είναι πράγματα. Παλιά πράγματα. Παλιά. Α, με φέρεις για τη θέα. Ναι, για τη θέα. Για να δω τη θέα. Να, έχει τη χόρτα. Ο Έσκο ποιος είναι? Κάποιος. Με ξανθά μαλλιά. Κάποιος με ξανθά μαλλιά θέλεις να τον γνωρίσεις, τον Έσκο? Εγώ τον γνώρισα. Θα μου τον γνωρίσεις εμένα? Τώρα πρέπει να δούμε. Τι πρέπει να δούμε, πάλι θα περπατήσω. Κοίτα. Ωραία, αυτά. Θα πάμε εκεί και μετά στον Έσκο. Ναι. Άντε να δω πια. Η Ανδριανή με έχει στείλει για να βρω τον Έσκο. Να με πας? Όχι τώρα. Μα ξέρεις κάτι, δεν θα με ξαναστείλει βόλτα μετά. Το σκέφτεσαι? Ναι, το σκέφτομαι. Να δούμε. Α, φορώ και ρολόι. Τι μουσική είναι αυτή? Είναι ο Έσκο. Ο Έσκο και μουσική και σεμινάρια. Ναι, πρέπει να την ακολουθήσω. Τελικά όλα θα τα μάθω στη διαδρομή. Ο Έσκο κάνει σεμινάριο ομοφαγίας εδώ στον Κουσέ. Όπως ακούμε και μουσική. Τώρα η Μιχαήλα λέει ότι παίζει και μουσική. Για ελάτε να δούμε. Ο Έσκο Essence είναι ένας raw food artist και σεφ χορτοφαγικής και ομοφαγικής κουζίνας που κατάγεται από τη Φιλανδία και ζει στην Ελλάδα. Οραμά του είναι οι άνθρωποι να κατανοήσουν τη σοφία της ομοφαγίας, γι' αυτό και κάνει διάφορα σεμινάρια ανά τον κόσμο. Γι' αυτό το σκοπό βρέθηκε και στο χωριό Κουσές, για να μιλήσει για την αγάπη που πρέπει να έχουν οι άνθρωποι για την υγιεινή διατροφή, αλλά να προτείνει και τρόπους μαγειρικής για πιάτα όλο γεύση και θρεπτική αξία. Η Ελλάδα είναι έρωτας? Έρωτας είναι, νομίζω ζωή είναι έρωτας. Και αν αγαπάς τον εαυτό σου και τη ζωή, υπάρχει μια καλή ανταλλαγή μετά και με τους άνθρωπους. Αν η Ελλάδα είναι έρωτας, η μαγειρική τι είναι για σένα? Μαγειρική για μένα είναι το αγάπη προς την ζωή, γιατί η ζωή μας φέρνει όλα τα θρεπτικά στοιχεία από το φυτικό βασίλειο και αυτά μας γεμίσουν με όλη την καλή ενέργεια της φύσης και αυτό μετά βοηθάει να ανανεώνεται τα κύτταρά μας και νιώθουμε και ενέργεια και καλά. Mm-hmm. Το λέω το σώμα σαν εκεί είναι σαν μίμνη, δηλαδή ό,τι τρώω είμαι, ό,τι τρώω τα απορροφάω και το σώμα μου παράγει κύτταρα. Τότε το πρώτο ύλη που διαλέξω για να τρέφω το σώμα μου, για να μπορεί να ανανεωθεί, βρίσκω το φυτικό βάσιλιο, είναι πιο εύπεπτα τα φαγητά. Και όταν είναι ομά, περιλαμβάνουν τα ένζυμα. Τα ένζυμα είναι αυτά που είναι μέσα στα φαγητά, που χωνεύουν τον ίδιο τον φαγητό. Πες μου λίγο, το έργο το δικό σου στην Κρήτη είναι πιο δύσκολο? Εμείς οι Κρητικοί λατρεύουμε το κρέας. Mm. Και τα γαλακτοκομικά, δεν είναι πολύ δύσκολο να τα αποσύρουμε από την καθημερινότητά μας? Αυτό θέλει χρόνο. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να το κάνει σε μία μέρα και να ξαφνικά να καταλαβαίνει τι σε μένει και μετά να το αφήνει. Θέλει χρόνο. Συνήθως δεν θέλουμε κανένα να καταπιεστεί, να αλλάξει τρόπο ζωής ή οτιδήποτε. Καλύτερα να το ανακαλύψει στους δικούς του ρυθμούς, να δοκιμάσει. Και όταν το σώμα δεν το θέλει, αν το σώμα το θέλει, μπορεί να είναι καλύτερα να το φας για να έχεις μια καλή διάθεση. Τώρα να απαγορεύσεις πράγματα και να νιώθεις καταπίεση για αυτό το λόγο και ότι δεν μπορώ να φάω την τυρί. Περιμένεις αγαπημένο πρόσωπο στο σπίτι και στρώνεις το λευκό τραπεζομάντιλο. Ναι. Τι θα βάλεις στο τραπέζι? Εντάξει. Τι θα μαγειρέψεις? Συνήθως, ό,τι έχει στο ψυγείο και ό,τι βρίσκω κοντά στο λαχανό αγορά, ή λαϊκή, ή βιολογικό που θέλω να πάω, ή κάποιον κοντινό καλλιεργητή, να πάρω κάποια φρέσκα υλικά. Και με αυτά μπορώ να κάνω φαντασίες, απίστευτες ιταλιές. Για πες μας για τις φαντασίες σου και τι υλικά έχεις να κάνω μια παραδοσιακό ελληνικό βραδιά τώρα. Θέλω να φτιάξω μια παστίτσιο. Μπορώ να χρησιμοποιήσω τα κολοκυθάκια και να τα κόψω σε πολύ λεπτές φέτες, ντοματούλα και μπορώ να κόψω
επίσης κάρωτα και όλα αυτά τα βάλω σε μία μαρινάδα με λίγο μιλόξιδι ακατέργαστο, θολό ή χυμό λεμόνι που είναι όλα οξέα και μαγειρεύεται λίγο μέσα στα οξέα και μαλακώνουνε. Μετά αυτά μπορώ να στείνω ωραία πάνω στο πιάτο και να φτιάξω και μία φρέσκη σάλτσα ντομάτας από ντομάτες του μπλέντερ με λίγο κρέμιδι, σκόρδο ίσως. Και με αυτά φτιάχνω μία σάλτσα ντομάτας, βάζω ανάμεσα στα λαχανικά και μετά πάνω μπορώ να φτιάξω μία κασιού κρέμα μπεζαμέλ με μοσοκάριδο και λίγο θάλασσινο αλάτι και ελαιολάδο και το βάζω και πάνω μία layer αυτό και μετά δίπλα μία σαλάτα πάντα. Σε έχω δει αρκετές φορές στο διαδίκτυο να μαγειρεύεις, να μιλάς, να παίζεις με το φακό, να παίζεις με τα υλικά και θα ήθελα να το απολαύσω κι εγώ. Οπότε μπορεί να φτιάξουμε κάτι αν θέλεις. Φυσικά και θέλω, αλλά τι θα μπορούσαμε να φτιάξουμε. Εγώ σκέφτηκα να κάνω ένα παραδοσιακή συνταγή που είναι το τσατζίκι. Και πώς θα το φτιάξουμε χωρίς γιαούρτι. Ναι, συνήθως το τζατζίκι όπως ξέρετε φτιάχνεται με γιαούρτι που είναι από καλά η Ελλάδα, ή το τατσίκιο ή το πρόβατο. Και μετά το καλλιεργείται με κάποια θετικά, ωφελικά μύκητες, μπακτέρια, όπως το lactobacillus και bifidus που είναι πιο γνωστά. Και έτσι γίνεται γιαούρτι. Τώρα εμείς σήμερα το κάνουμε από cashews. Λοιπόν, για να δούμε τι ας να σου δείξω τώρα πώς θα φτιάξουμε το νάτσα τσίκι. Θα το κάνω του πατέρα μου. Να δοκιμάζεις πρώτα, έτσι, λίγο να σου δείξω πώς το φτιάχνεται και μετά μπορείς εύκολα να το κάνεις και σπίτι σου και να δοκιμάζουν και φίλοι σου. Μπαμπά και τι σου έρχεται. Λοιπόν, πώς ξεκινάμε. Πώς. Εδώ έχουμε τα cashews. Αυτά τα έχω βάλει το πρωί μέσα στο νερό. Τουλάχιστον 3-4 ώρες για να μαλακώνουν καλά. Και αυτό το νερό που είναι εδώ δεν θα το χρησιμοποιήσουμε μέσα στο τσατζίκι, αλλά μπορούμε να ποτίσουμε ένα φυτό. Τώρα πώς απολογίσω εγώ όμως την ποσότητα. Ποσότητα συνήθως βάζεις, ας πούμε, στο συνταγή λέει 200 γραμμάρια cashews που τα μουλιάζουμε. Μετά έχουμε λεμόνι. Βέβαια, τη γεύση που φτιάχνουμε για το τζατζίκι, κάποιοι άνθρωποι το του αρέσουν να είναι λίγο πιο αλμυρό, άλλοι το θέλουν πιο οξυνό, άλλοι το θέλουν πιο πικαντικό. Τότε πέσεις λίγο με τη γεύση. Mm. Να δοκιμάσεις. Έχω εδώ, αυτό είναι ακατέργαστο θαλασσινό αλάτι. Μετά έχουμε αυτό το θολό, βλέπεις το κρώμα που έχει. Γιατί είναι αφιλτράριστο. Αυτό είναι ελαιόλαδο από βιολογικής καλλιεργίας ελιά που έχουν γίνει με ψυχρής εκλήψης τρόπο το που έχουν, πώς έχουν τραβήξει την λάδι από την ελιά που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί καθόλου τη θερμοκρασία, ψηλή. Είναι χαμηλή θερμοκρασία, όπως και στην ομοφάγεια, που δεν θέλουμε να ζεσταίνουμε τα φαγητά πάνω από 41 βαθμούς. Είναι σημαντικό το ψυχρής εκλήψης για να μην καταστρέφεται τα θρέπτικα του στοίχεια. Έχει πολλές αντιοξυδοτικές ουσίες, φενόλες, και αυτές έχουν πολύ θεραπευτική δράση για το σώμα. Τα θέλουμε αυτά. Mm. Okay. Όλα φάρμακο μου φαίνονται σήμερα. Ναι, αυτό είναι ο σκοπός. Πώς το είπε ο Ιπποκράτης. Άσε το φαγητό σου να είναι το φάρμακό σου και το φάρμακό σου το φαγητό σου. Λοιπόν, βάζουμε την ελαιόλαδο. Δεν χρειάζεται πολύ. Έτσι, 2 κουταλιές σούπας περίπου. Και αυτό τώρα εδώ είναι το βάση. Όπως βλέπεις ότι δεν γυρνάει άλλο, πρέπει να βάλουμε λίγο νεράκι. Και το ξανατυπάμε. Τα μάτια σου, να το βάλεις στο στόμα σου και να περιμένεις λίγο να το απολαμβάνεις, να το νιώθεις, τις γεύσεις που έχει. Δεν καταλαβαίνεις τι τρως, είναι τζατζίκι. Τζατζίκι δεν πρέπει να είναι. Το πιο αρωματικό τζατζίκι που έχω φάει. Τζατζίκι είναι. Δεν έχω καμία διαφορά, δηλαδή. Μα ούτε και εγώ. Πιο νόστιμο είναι. Δεν μπορείτε να το φανταστείτε. Και δεν έχει καθόλου λίπος αυτό που έχει στο γιαούρτι, ξέρεις, που είναι άλλα αμινόξεα που έχει στο γιαούρτι. Δεν πολύ ταιριάζει το σώμα μας.